θέμα με τις παλέτες. Είναι όμορφες. Μ' αρέσουνε. Τις αγαπώ. Τι θα κάνω. Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ σας υποδέχομαι αυτή τη φορά σε διαφορετικό σημείο του σπιτιού, στο υπνοδωμάτιο, στην τουαλέτα μου συγκεκριμένα, το μπουντουάρ μου, όπως θέλετε πείτε το. Και έχω στήσει εδώ τα καλλιντικά μου, γιατί μόλις τελείωσα το βάψιμο αυτό το πολύ απλό φθινοπορεινό μακιγιάζ, και θα το δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Θα σας έχω τα βήματα αυτού του πολύ εύκολου μακιγιάζ. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές από εσάς και μ' αρέσει και εμένα πολύ να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι make-up artist, δεν είμαι ειδικός, βάφομαι πολύ απλά. Δεν ξέρω καν αν βάφομαι σωστά, βάφομαι με τον τρόπο που με βολεύει εμένα και που θεωρώ ότι μου πηγαίνει. Και επειδή πολλές μου έχετε ζητήσει να σας δείξω εύκολο φθινοπορεινό μακιγιάζ, είπα να κάνω αυτό το βίντεο. Όπως επίσης θέλω να σας δείξω τα καινούργια πραγματάκια που πήρα από το rouge.gr, τις νέες φθινοπορεινές μου επιλογές. Έχω να σας δείξω πολλά πραγματάκια, από παλέτες μέχρι lipstick, foundation, μέχρι και μανό. Όλα φθινοπορεινά. Και εντάξει, τα foundation δεν είναι φθινοπορεινά, είναι για όλο το χρόνο, αλλά τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν να σας κάνω ένα beauty haul, να σας δείξω τι επέλεξα για φέτος το φθινόπωρο και στη συνέχεια να κάνουμε και το μακιγιάζ που βλέπετε τώρα. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας βάλω link από τα περισσότερα προϊόντα που θα σας δείξω από το Rouge. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο site, έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και φέρνει brands πάρα πολύ καλά ποιοτικά, αλλά και σε πολύ καλές και οικονομικές τιμούλες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, κάποια δεν τα έχω ανοίξει ούτε εγώ. Είναι νέες αφίξεις και δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα. Περίμενα να τα δούμε και κάποια μαζί. Θα σας δείξω πρώτα δύο επιλογές που έκανα σε foundation. Ψάχνω καινούργιο foundation για φέτος, για το φθινόπωρο τέλος πάντων, μετά που έχει φύγει το καλοκαίρι, έχει ασπρίσει λίγο το δέρμα, αν και εγώ δεν μου βρίζω και πάρα πολύ στο πρόσωπο, αλλά όπως και να έχει παίρνω και λίγο χρώμα εκεί. Οπότε επέλεξα αυτά τα δύο, αυτό εδώ της Bourjois, το Healthy Mix, με τράβηξε να σας πω την αλήθεια η ονομασία. Είναι ένα anti-fatigue foundation, να κρύβει την κούραση, και λέει κρατάει 16 ώρες, with vitamin mix, με βιταμίνες. Το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως κάθεται στο δέρμα, δεν αφήνει λιπαρότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο foundation και με αυτό βάφτηκα και σήμερα. Κάθεται πάρα πολύ καλά στο δέρμα μου και επέλεξα και είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο για λίγο πιο μετά, της L'Oreal, το True Match Foundation, το οποίο από ό,τι γνωρίζω είναι καινούρια άφιξη και έχει γίνει μεγάλος δώρος γι' αυτό και θέλω πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω και να σας πω την αλήθεια, θα το ανοίξω τώρα, ούτως ή άλλως τα χρησιμοποιώ παράλληλα εγώ, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, να το ανοίξω λίγο να το δω σαν αίσθηση. Α, κάθεται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση του make-up, πάρα πολύ ωραία. Είναι matte, τελείως, απορροφήθηκε κατευθείαν και δεν άφησε καμία λιπαρότητα στο δέρμα μου. Εν τω μεταξύ το χρώμα είναι ίδιο με το δέρμα μου. Πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι σε αυτό το χρώμα παρά σε αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είναι πολύ μικρή απόκληση, οπότε δεν έχω θέμα. Είναι εκπληκτικά τα foundation και τα δύο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα πέτυχα. Έπειτα, διάλεξα κάποια προϊόντα χιλιών, γιατί εντάξει, το νούμερο ένα έτσι που κάνει την αλλαγή στο μακιγιάζ μας είναι τα προϊόντα χιλιών. Βέβαια, εγώ σε αυτό το μακιγιάζ ήθελα να βάλω ένα πιο απαλό κραγιόν. Πραγματικά, αυτό το χρώμα κραγιόν το έχω ερωτευτεί και σας το συνιστώ να το πάρετε, γιατί φοριέται όλη την ημέρα, έχει πάρα πολύ ωραία κρεμώδη υφή, αλλά είναι και σταθερό ταυτόχρονα. Πραγματικά το έχω ερωτευτεί το συγκεκριμένο και είναι από Revolution, ξέρετε πόσο αγαπώ τη Revolution. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, κοιτάξτε χρώμα, κοιτάξτε,
Αυτό στην ουσία φοριέται όλο το χρόνο, αλλά είναι και ένα nude που ταιριάζει πάρα πολύ στα φθινοπορεινά μακιγιάζ και είναι το η απόχρωση Icon νομίζω, αλλά θα σας έχω και νούμερο και link κάτω για να το βρείτε εύκολα, γιατί αλλιώς θα μπερδευτείτε. Οπότε θα αφιερώσω λίγο χρόνο να τα τσεκάρω ένα-ένα. Λοιπόν, έπειτα διάλεξα, μισό λεπτό να τα ανοίξω γιατί κάποια είναι ακόμα κλειστά. Θέλω να τα δούμε μαζί. Τώρα ιδανικά θα έπρεπε να φορέσω κανένα δυο. Θα φορέσω κανένα δυο μάλλον. Θα σας τα δείξω πρώτα και μετά θα δοκιμάσουμε και κανένα δυο παρέα. Λοιπόν, διάλεξα από Physicians Formula δύο lip stain και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την επιλογή, γιατί είναι μια εταιρεία πολύ γνωστή αμερικάνικη, την οποία δεν έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα, και μάλιστα όταν είχα πάει στην Αμερική είχε παντού Physicians Formula και δεν μου κόψε να δοκιμάσω. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει και στην Ελλάδα και πραγματικά ήθελα πολύ να τα δοκιμάσω, οπότε θα τα δοκιμάσουμε παρέα. Να σας κάνω swatches ή να σας... θα σας κάνω swatches. Το βουτσάκι φαίνεται πολύ καλής ποιότητας και πολύ ωραίο, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Το ένα είναι αυτό. Η απόχρωση αυτού νου είναι το Red Storative Effects. Και το άλλο που ροζίζει λίγο είναι το Berry Healthy. Ναι, είναι της υγείας πραγματικά. Λοιπόν, είναι τα χρώματα έτσι. Βλέπετε? Είναι πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Θέλω πολύ να τα δοκιμάσω και στα χείλη μου. Θα δοκιμάσουμε σίγουρα ένα από αυτά στην πορεία. Μετά, δεν ξέρω αν είχατε δει το βιντεάκι που είχα ανεβάσει τα καλοκαιρινά, τις καλοκαιρινές επιλογές, ανοιξιάτικες επιλογές σε lip stain και lip gloss και τέτοια. Είχα ερωτευτεί τότε δύο... πού τα έχω, ναι. Αν τα έχω εδώ να σας τα δείξω μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω αν τα έχω εδώ μαζί μου. Λοιπόν, το ένα είναι εδώ. Λοιπόν, είχα ερωτευτεί τότε αυτό εδώ το lip stain από Bourjois. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δε χρώμα, αυτό το Velvet 4, το φόρεσα πιο πολύ από κάθε lip product που είχα, γιατί πήγαινε με όλα μου τα ρούχα και ήταν τέλειο και δεν έφευγε με τίποτα. Μάλιστα το φορούσα και στην παραλία. Και σας είχε κάνει εντύπωση που φορούσα κραγιόν στην παραλία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και δεν έφευγε με τίποτα, οπότε με συντρόφευε μέχρι και στην παραλία το συγκεκριμένο. Οπότε δεν μπορούσα να μην δοκιμάσω δύο αντίστοιχες χειμερινές αποχρώσεις από τη συγκεκριμένη σειρά της Bourjois. Το ένα είναι στην απόχρωση Berry Chic, αυτή εδώ, και το άλλο είναι στην απόχρωση Dark Cherry. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο φθινοπορεινό υπάρχει τα συγκεκριμένα, και πάμε να κάνουμε και swatches και σε αυτά. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι υπέροχα, γιατί αν κρίνω από τα άλλα δύο, γιατί είχα και ένα φούξια το οποίο επίσης είναι φοβερό και κάπου το έχω σε κάποιο άλλο νεσεσέρ, πρέπει να οργανώσω τα καλλιτικά μου περιπτώντως, γιατί είναι αρκετά και έχω λίγο μπερδευτεί εδώ πέρα, αλλά θα τα οργανώσω. Λοιπόν, οι αποχρώσεις οι δύο είναι αυτές, οι δύο τελευταίες. Πραγματικά, από τη στιγμή που τη γνώρισα την Bourjois, τα lip stain δεν την αλλάζω. Είναι φοβερή η ποιότητα. Και επίσης αγαπημένα ήταν τα Matte Me από Sleek. Είχα 4 ή 5 καλοκαιρινά και επίσης πάρα πολύ αγαπημένα και τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να δοκιμάσω και εδώ μια απόχρωση και διάλεξα το Velvet Sleeper σε αυτή την πάλι τελείως φθινοπορεινή απόχρωση. Και αυτή είναι η απόχρωση. Νομίζω ότι η μία είναι πιο ωραία από την άλλη, έτσι. Πραγματικά. Και φεύγοντας από τα lip stain,
Έχω και δύο τελευταίες επιλογές σε κραγιονάκια, τα οποία θα τα ανοίξουμε μαζί, δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Ήθελα να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου, να τα ανοίγω μαζί σας, κρατήθηκα για κάποια τα έχω χρησιμοποιήσει ήδη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Επίσης θέλω να βάψω τα νύχια μου, δεν έχω προλάβει, αλλά τέλος πάντων θα δείτε με τι θα τα βάψω. Λοιπόν, δύο τελευταίες επιλογές είναι δύο κραγιονάκια, ένα από Revolution και ένα από NYX. Θα σας δείξω πρώτα το NYX, είναι αυτό. Έχω ξαναπάρει από τη συγκεκριμένη σειρά ένα ροζ που ήταν πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τη σειρά Velvet Matte Lipstick. Είναι κρεμώδη και matte που μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά είναι αρκετά σταθερά στα χείλη. Κοιτάξτε χρώμα. Υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Αυτό είναι άλλη απόχρωση. Κάτι τέτοιο δεν μοιάζει με τα άλλα, αν δείτε. Μοβίζει σαν μελιτζανί. Θα δοκιμάσω κανένα δυο να τα δούμε. Και το άλλο είναι από Revolution το... Α, το... Συγγνώμη, της NYX είναι το Duchess, κάπως έτσι λέγεται, μην πω χαζομάρα. Και από Revolution αυτό εδώ το χρώμα δεν λέει. Α, είναι Matte Lipstick Rosé 118. Επίσης πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Να σας κάνω και ένα swatch σε αυτό. Έχω γεμίσει βέβαια. Ναι, αυτό ροζίζει περισσότερο από τα άλλα. Αλλά είναι και αυτό έτσι σε αυτή την παλέτα χρωμάτων, την πιο φθινοπορεινή. Και επίσης διάλεξα και δύο μανό, τα οποία είναι τελείως Halloween, και αυτό το διάλεξα. Διάλεξα λοιπόν δύο μανό από την W7, που είναι πάρα πολύ καλά γιατί είχα διαλέξει και ένα το καλοκαίρι και το χρησιμοποίησα πολύ και το χρησιμοποιώ και ακόμα. Είχα διαλέξει αυτό εδώ και είχε βγει υπέροχο. Οπότε και διάλεξα ένα μαύρο, αυτό εδώ, το οποίο είναι το νούμερο 12 και είναι matte, έχει matte αποτέλεσμα. Παλιά θυμάμαι τα μαύρα μανό δεν τα φορούσε καμία κοπέλα, παρά μόνο όσες ακούγανε heavy metal μουσική, καμία άλλη δεν φορούσε μαύρο μανό. Μετά έγινε απίστευτη μόδα σε κάποια φάση και άρχισαν όλες να φοράνε και να το αποσυνδέουν από αυτό το πράγμα και πολύ χαίρομαι γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ το μαύρο μανό, το θεωρώ πολύ σικάτο, ειδικά όχι σε τόσο μακριά νύχια, μ' αρέσει πολύ το μαύρο. Και θέλησα να κάνω ένα συνδυασμό, δεν ξέρω πώς θα τα συνδυάσω, διάλεξα αυτό το πορτοκαλί μανό με τα glitter από W7 επίσης στο νούμερο, μισό λεπτό να δω τι λέει, NP9 Orange Dazzle λέει, και θεώρησα ότι αν τα συνδυάσω μαζί θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό και Halloween look για τα νύχια και μ' άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός, οπότε θέλω πολύ να τα φορέσω μαζί. Μπορώ να τα βάψω μετά να τα δούμε παρέα. Και πάμε στις παλέτες. Λοιπόν, διάλεξα δύο παλέτες από τη Makeup Revolution. Η μία είναι αυτή εδώ. Αγαπώ τη Makeup Revolution. Σας το έχω πει εκατοντάδες φορές. Έχει πάρα πολύ ωραίες παλέτες σε πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Οπότε είναι win-win όλο αυτό. Και να σας δείξω την πρώτη, τη Forever Flawless, την Allure. Κοιτάξτε τι όμορφη παλέτα. Είναι μεταλλική, σαν καστίνα. Πω, εντάξει. Τώρα την άνοιξα κι εγώ. Δεν την είχα δει από κοντά. Την είχα δει μόνο στο ίντερνετ, εντάξει. Είναι ερωτεύσιμη παλέτα και αυτή. Έχω ένα θέμα με τις παλέτες. Είναι όμορφες. Μ' αρέσουνε. Τις αγαπώ. Τι θα κάνω. Είναι θυστικές οι παλέτες. Κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων. Πάλι καλά υπάρχει το ρούς να μας βοηθάει σε όλο αυτό. Λοιπόν, η παλέτα λοιπόν... Καταρχήν έχουν αυτές οι παλέτες ένα φοβερό καθρέφτη. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Κοιτάξτε και την κάμερα. Και βγάζεις το πλαστικό, το οποίο στέκεται τέλεια πάνω και δεν το χάνεις γιατί έχει ειδικές τερπίτσες. Και κοιτάξτε χρώματα. Κοιτάξτε. Έχετε λόγια. Εγώ δεν έχω.
έχω μείνει speechless που λένε και στο χωριό μου. Άφωνη δηλαδή. Είναι φοβερά τα χρώματα, είναι πάρα πολύ έτσι φθινοπορεινά αλλά και γλυκά. Είναι έτσι προς τις ροζ αποχρώσεις και τις γήινες. Πάντα μου αρέσουν οι ονομασίες στις παλέτες αυτές. Εδώ π.χ. λέγεται, επειδή είναι αλούρ, λέγεται η παλέτα αλούρ, τα ονόματα είναι Attract, Sweethearts, Sinner, Risky, Charisma, Seduction, Zador, Magnetic. Φοβερές ονομασίες. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Θα σας έδειχνα αποχρώσεις, αλλά πραγματικά θα βγει τεράστιο αυτό το βίντεο και θέλω να σας δείξω και λίγο τα κραγιόν. Οι αποδόσεις είναι υπέροχες. Ενδεικτικά θα σας δείξω δύο έτσι για να δείτε, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά να δείτε έτσι κάνα δύο χρώματα. Κοιτάξτε απόδοση. Βλέπετε? Είναι υπέροχες σκιές η Revolution. Όταν σας λέω ότι είναι υπέροχες, είναι υπέροχες. Όποια παλέτα έχω πάρει είναι εκπληκτική. Δεν έχει fallout, είναι τέλειες. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην αγαπημένη μου παλέτα, την οποία, εντάξει, δεν μπορούσα να μην την πάρω. Δεν γινόταν να μην την πάρω. Είναι αυτή εδώ. Ναι, είναι Halloween παλέτα. Ναι. Είναι η Revolution Haunted House, στοιχειωμένο σπίτι, και έχει ένα στοιχειωμένο σπίτι απ' έξω και είναι μεταλλική. Με αυτήν έκανα το μακιγιάζ που βλέπετε. Και έχει τα πιο απίστευτα φθινοπορεινά χρώματα. Κοιτάξτε εδώ χρώματα, την έχω χρησιμοποιήσει μερικές φορές, τη χρησιμοποιώ συνέχεια από τότε που ήρθε στα χέρια μου. Είναι υπέροχη. Και ακούστε ονομασίες τώρα για σκιές. Attic, Motel, Peril, Survival, Demonic, Buried Alive, Undead, Lucifer, Psycho, Creepy, Monster. Είναι τελείως Halloween αυτή η παλέτα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η παλέτα και τα χρώματα και όλο το concept. Η απόδοσή της είναι φοβερή, δεν έχω λόγια. Και αφού σας έδειξα και το αγαπημένο μου απόκτημα από αυτό το beauty haul, αυτή την παλέτα, την οποία την αγαπώ, θα σας δείξω άλλες δύο απίστευτες παλέτες, με τις οποίες χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν στα χέρια μου, γιατί δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι από συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι δύο παλέτες από Sunkist. Η μία παλέτα, η The Future is Natural, είναι με highlighter, blusher και bronzer, και βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω στο μακιγιάζ μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να την χρησιμοποιήσω. Γιατί θέλω να τις φωτογραφίσω, δεν τις έχω φωτογραφίσει ακόμα, για να κάνουμε το διαγωνισμό. Γιατί? Θα δώσω μία σε εσάς εδώ στο YouTube και μία στο Instagram. Όχι αυτές, αυτές είναι δικές μου. Το Rouge θα στείλει ξεχωριστές παλέτες. Λοιπόν, σε εσάς λοιπόν θα δώσω αυτήν εδώ την παλέτα με τις σκιές. Γιατί δεν σας έχω ξαναδώσει κάτι τέτοιο, ενώ στο Instagram έχω δώσει παλέτα με σκιές. Θα σας δώσω λοιπόν αυτή την εκπληκτική παλετίτσα από Sunkist. Αυτήν θεωρώ ότι είναι παλέτα η οποία, μισό λεπτό να βγάλω το αυτοκόλλητο, κάνει πάρα πολύ για όλο το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ούτε αν εξαιρέσεις ένα χρώμα, το οποίο είναι λίγο καλοκαιρινό, όλα τα άλλα χρώματα κάνουν για όλο το χρόνο. Έχει λοιπόν αυτά τα υπέροχα χρώματα, κοιτάξτε. Δηλαδή αν εξαιρέσει το γαλάζιο που είναι καλοκαιρινό, όλα τα άλλα χρώματα είναι τέλεια για τώρα. Έχει μέχρι και μαύρο, το οποίο το θεωρώ εκπληκτικό για παλέτα να έχει και μαύρο, γιατί μπορείς να κάνεις γωνίες εδώ πέρα. Έχει το Red Rock, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα για το φθινόπωρο, και αυτό. Έχει όλα αυτά τα απαλά χρώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία για blending ή πάνω. Ή αν δεν θέλεις να βαφτίσεις καθόλου, να βάλεις μόνο ένα τέτοιο χρώμα, τσακ μπαμ, στο κινητό βλέφαρο. Είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα, έχει και τον καθρέφτη της. Να σας δείξω έτσι λίγο ένα χρωματάκι, χωρίς να τη χαλάσω πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία απόδοση που έχουν οι συγκεκριμένες σκιές. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Κοιτάξτε χρώματα. Κοιτάξτε. Οπότε μία από εσάς θα κερδίσει αυτήν εδώ την παλέτα, μία ίδια τέτοια παλέτα που θα σας στείλει το Rouge. Η όρη είναι πολύ απλή. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου,
subscribe, βεβαιωθείτε ότι το προφίλ σας είναι δημόσιο και φαίνεται ότι είστε συνδρομήτριά μου, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω και θεωρώ ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου. Κάνετε like σε αυτό το βίντεο, μου βοηθάει πάρα πολύ, και comment στο βίντεο και πείτε μου ό,τι θέλετε και ότι συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία λοιπόν! Στο Instagram λοιπόν θα σας δώσω την άλλη παλέτα, αυτήν εδώ. Οπότε όσες έχετε και Instagram, να πάτε να πάρετε μέρος και σε εκείνο το διαγωνισμό. Θα σας δώσω λοιπόν αυτή την πανέμορφη παλέτα προσώπου που έχει ένα bronzer, ένα rouge και ένα highlighter. Νομίζω ότι είναι μια παλέτα που σου λύνει τα χέρια, γιατί τα έχει όλα εδώ όσα χρειάζεσαι. Και έχει και τον καθρέφτη, πάρα πολύ σημαντικό, και είναι και πανέμορφη. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός συνδυασμός. Λοιπόν, είναι από 95% natural ingredients, χωρίς parabens ή sun kissed, έτσι, να το επισημάνω και αυτό, πολύ σημαντικό. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικές οι συγκεκριμένες παλέτες, οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Αν θέλεις έτσι να πειραματιστείς λίγο με το μακιγιάζ σου, να προσθέσεις κάποιες αποχρώσεις που δεν είχες, παίρνεις μια παλέτα sun kissed και είσαι μια χαρά. Οπότε, τσεκάρετε τους διαγωνισμούς, εδώ στο YouTube η παλέτα για τα μάτια και στο Instagram η παλέτα για το πρόσωπο. Και νομίζω ότι σας τα έδειξα όλα. Ας δοκιμάσουμε έτσι λίγο ένα κραγιόν. Α, δεν σας έδειξα και τα δύο μολύβια χιλιών από Revers, τα οποία, εντάξει, είναι πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία και πολύ μεγάλα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Εντάξει, εγώ την εταιρεία Revers την λάτρεψα από τη στιγμή που δοκίμασα το προϊόν για τα φρύδια που πήρα από το ρουζ το καλοκαίρι. Οπότε είμαι σίγουρη ότι και αυτά θα είναι πολύ καλά προϊόντα. Κοιτάξτε τι ωραίες αποχρώσεις στα μολύβια χιλιών. Πάρα πολύ ωραία και έχουν και ξυστρούλα εδώ πάνω. Οπότε ας δοκιμάσω και ένα σκούρο κραγιόν για να έχουμε και άποψη. Θα δοκιμάσω ένα μπουρζουά. Υπέροχο. Πόσο τέλειο. Νομίζω με φώτισε κατευθείαν. Έκανε μια αντίθεση με το δέρμα μου. Το άλλο ήταν πολύ απαλό, αλλά ωραίο και το άλλο. Έτσι, για κάθε μέρα, για όλη την ημέρα, έχει την ομορφιά του και το άλλο. Και αυτό όμως έχει την ομορφιά του. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο, έτσι. Είναι το Dark Cherry. Να δοκιμάσω άλλο ένα. Ας δοκιμάσω άλλο ένα. Θα δοκιμάσω ένα της Physicians Formula. Να δω τι λέει. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα, πραγματικά. Κάτι που παραλίγο να ξεχάσω να σας δείξω είναι ένα νέο πινέλο που διάλεξα. Βλέπετε αυτό εδώ. Είναι πινέλο. Είναι από την εταιρεία Real Techniques, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία πινέλα, και εδώ και καιρό χρησιμοποιώ το σετ με τα πινέλα ματιών της. Ήθελα όμως να δοκιμάσω αυτό το πινέλο που είναι για το ρουζ, που είναι, έχει εδώ ένα σαν διακοπτάκι, να το πω, σαν στυλό, αν θυμάστε αυτά τα στυλό που είχαμε όταν ήμασταν μικρές. Και ανεβαίνει σε όποιο ύψος το θέλεις. Οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για διάφορες χρήσεις, ακόμη και για highlighter. Μπορείς να το έχεις εδώ. Έχει τρεις σκάλες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρησιμοποίησα για να βαφτώ σήμερα και είναι πάρα πολύ ωραίο στην αφή του. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο, παιδιά. Φοβερό. Αν ψάχνετε πινέλο για ρουζ, το προτείνω οπωσδήποτε. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μπαίνει μέσα και το βάζεις στο νεσεσέρ σου εύκολα και δεν λερώνεται. Οπότε είναι πολύ καλό, έτσι, μεγάλο αβαντάζ αυτό. Θα έχω όλα τα link από τα καλλιτικά που σας έδειξα κάτω στο κουτί περιγραφή για να πάτε να τσεκάρετε το site του Rouge, που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα,
Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε την πολύ ωραία παλέτα από Sunkist, τη Hawaiian Dusk Eyeshadow Palette, με όλες αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις. Και επίσης να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να πάρετε μέρος και στον άλλο διαγωνισμό με την παλέτα του προσώπου. Αυτήν εδώ, αλλά και γενικότερα και σε άλλους διαγωνισμούς που ανεβάζω στο Instagram. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας κράτησα καλή παρέα. Οπότε κλείνω εδώ αυτό το βίντεο και στη συνέχεια θα επακολουθήσει το πολύ εύκολο και γρήγορο φθινοπωρινό μου μακιγιάζ, όπως μου το ζητήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να σας άρεσε το beauty haul, να σας άρεσε το μακιγιάζ. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, με βοηθάει πάρα πολύ το like σας. Εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μουα! Φιλιά και πολλά! Γεια σας!